Welcome back guys σε ένα ακόμα βίντεο. Όταν ήρθε η στιγμή λοιπόν να επιλέξω ποια ηχεία θα πάρω για το setup μου, έστειλα ένα μηνυματάκι στο φίλο μου τον Κώστα και του λέω: ρε μπρο, τι έχεις να προτείνεις? Και ο Κώστας αυτό που μου είπε ήταν να πάρω ηχεία τα οποία είναι ασύρματα και λειτουργούν με Bluetooth. Πάμε να δούμε αν τελικά έδωσε σωστή, πώς λέγεται, αν έδωσε σωστή συμβουλή. Πάμε λοιπόν στον πρωταγωνιστή αυτού του βίντεο. Αυτό εδώ το θηριάκι, τα Edifier XM6BT. Είναι ίσως το μεγαλύτερο unboxing που έχω κάνει μέχρι τώρα σε θέμα μεγέθους και σε θέμα βάρους στάνταρ. Και πέρα ότι θα τα ανοίξουμε, θα δούμε πώς είναι και αν λειτουργεί και είναι όλα καλά, θα πούμε μερικά χαρακτηριστικά του και θα το ενσωματώσουμε και στο setup που βρίσκεται εδώ δίπλα μου. Οπότε μισό λεπτάκι. Για πάμε. Okay. Για να δούμε λοιπόν τι έχει να βγάλει από εδώ πέρα. Αυτά είναι τα καλώδια. Αυτά εδώ είναι τα ηχεία και τα καλώδια των ηχείων. Και εδώ έχουμε το main event. Έχουμε το woofer, woofer δεν λέγεται αυτό, woofer λέγεται. Και αν μην λέγεται η woofer, εγώ θα το λέω woofer από εδώ και πέρα. Και τα δύο τα ηχειάκια μας. Ωραία. Τέλεια. Πριν ξεκινήσουμε να τα βγάζουμε λοιπόν από το πλαστικό, να πούμε ότι η ισχύ των ηχείων είναι στα 48W, μαύρου χρώματος όπως βλέπετε το συγκεκριμένο μοντέλο που πήρα, είναι ασύρματα και φυσικά έχουν και τηλεχειριστήριο που βρίσκεται εδώ μέσα προκειμένου να τα χρησιμοποιείς και από απόσταση, κάτι το οποίο βέβαια πλέον έχουν όλα τα ηχεία, αλλά καταλάβατε. Πάμε λοιπόν. Δεν θα χρησιμοποιήσω οδηγίες χρήσης γιατί είμαστε αυθεντικά αλφα male και θα βρούμε τη λύση μόνοι μας κάνοντας τα πρώτα όλα σκατά. Λοιπόν, αρχικά για να το βάλω λίγο στην πρίζα για να δουλέψει. Γιατί εννοείται θα κάνουμε ένα test drive. Δεν ξέρω από πού φαίνεται. Αν ανοίγει αυτό τώρα, να συνδέσουμε απλά τα ηχεία. Όπου τα ηχεία, okay, ναι, δεν είναι ασύρματα. Έχουν όμως αρκετά μεγάλα καλώδια. Ωραία, μόλις τα συνέδεσα με το κινητό δημιουργία ζεύγους. Για πάμε να βάλουμε καμιά μουσικούλα. Δεν μ' αρέσει αυτό. Έχω βάλει κάτι το οποίο θα τονίζει τον μπάσο του. Οπότε πάμε να δούμε λίγο πώς θα πάει αυτό. Άκου πώς κάνει τον μπάσο. Στην κυριολεξία έτρεμε όλο το τραπέζι. Αυτό είναι το unboxing των ηχείων, οπότε δεν έχει κάτι άλλο να πω. Είναι πάρα πολύ δυνατά, είναι πάρα πολύ όμορφα. Το καλό είναι ότι μπορείς να τα έχεις και ενσύρματα και ασύρματα, δηλαδή έχουμε εδώ το καλώδιο aux και μπορεί να συνδεθεί και με USB. Οπότε είναι πιστεύω ένα set ηχείων το οποίο θα μπορούσε οποιοδήποτε και για οποιαδήποτε δουλειά να πάρει και να χρησιμοποιήσει με μεγάλη ευκολία. Πάμε όμως τώρα να δούμε πώς θα το κάνουμε να δείχνει ωραίο και σε αυτό εδώ πέρα το setup. Οπότε μισό λεπτό. Και αλλάξαμε λοιπόν κάμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα το ενσωματώσουμε εδώ πέρα. Για να δούμε. Αρχικά πρέπει να το ξαναβγάλω από την πρίζα. Να το συνδέσουμε λίγο με τον υπολογιστή. Επιστρέψαμε, τα κατάφερα μετά από λίγο ζόρι. Το σύνδεσα επιτέλους τα ηχεία με τον υπολογιστή μέσω Bluetooth. Είναι όλα έτοιμα, το δοκίμασα, λειτουργεί, είναι πανέμορφο. Πραγματικά τα ηχεία είναι, φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Περίμενα να τα δείξω και εδώ. Εδώ το ένα και εκεί είναι το άλλο. Και πίσω εδώ είναι το woofer. Οπότε ναι, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ όμορφο το σκηνικό. Αυτό το βίντεο λοιπόν, παιδιά, έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ πολύ όσοι παρακολουθήσατε. Ελπίζω η συμβουλή του φίλου μου του Κώστα να μου βγει καλό, αλλά πιστεύω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον θα με βγάλει άσπρο πρόσωπο. Όσοι μείνατε μέχρι το τέλος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βοηθάτε πάρα πολύ αυτό το κανάλι και είμαι ευγνώμων για τη στήριξη. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, καμπανάκι και να με ακολουθήσετε στα social media για παραπάνω περιεχόμενο και να ενημερώνεστε πρώτοι όταν ανεβαίνει κάποιο βίντεο. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε καλά.